τα μικρά παιδιά μας που στις καρδιές τους περισσεύει η αγάπη θα μας κάνουν σε λίγο συμμέτοχους στη μεγαλύτερη γιορτή της Χριστιανοσύνης και θα μας καλύψουν λίγη από την παιδική αθωότητα για να νιώσουμε το θαύμα της γέννησης του Χριστού. Η φάτνη της γέννησης του Χριστού γίνεται διαχρονικά. Το μήνυμα για ταπεινοφροσύνη και σεβασμό στον άνθρωπο και μας διδάσκει αξίες που οδηγούν την καρδιά και την ψυχή κοντά στο θεϊκό φως της σωτηρίας του ανθρώπινου γένους. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, υπάρχει η ανάγκη της συνειδητοποίησης και τήρησης των αξιών. Τα Χριστούγεννα κρύβουν μια μαγεία, ιδιαίτερα για τα παιδιά, αλλά ταυτίζονται και με την ενότητα της οικογένειας, γιατί η οικογένεια είναι το κύτταρο της κοινωνίας. Η Χριστουγεννιάτικη Θαλπορή πρέπει να φέρνει όλα τα μέλη της οικογένειας κοντά σε μία σχέση αγάπη. Η τρυφερότητα, η αγάπη και η στοργή να είναι από όλους μας το πέπλο που θα ντύσει τα παιδικά όνειρα. Οι μέρες των γιορτών είναι συνδεδεμένες με τον Άγιο Βασίλη. Ο Άγιος Βασίλης που φέρνει τα δώρα στα παιδιά είναι αυτός που στο κεραστό του πρόσωπο κρύβει τη φιλανθρωπία. Αυτό που πρέπει να προσέξουμε εμείς οι γονείς είναι να μεταδώσουμε στα παιδιά μας την έννοια του αυτοσεβασμού και του σεβασμού προς τον συνάνθρωπο. Επειδή ξέρουμε πολύ καλά πως δεν υπάρχουν καλά και κακά παιδιά, αλλά καλές και κακές συμπεριφορές. Ας γίνουμε λοιπόν όλοι μας περισσότερο άνθρωποι και ας ενώσουμε τη ζωή μας με μια σχέση αγάπης με τον Θεό για να αισθανθούμε την αξία της ζωής. Δεν θα ήθελα να σας κουράσω περισσότερο μακρηγορώντας. Θα ήταν όμως παράληψή μου αν δεν αναφερθώ για λίγο σε όσους καθημερινά εργάζονται στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς του Δήμου Τρίπολης για να προσφέρουν στα παιδιά σας, τα παιδιά μας, την πρωινή στέγη, την αγκαλιά της άξια της οικογένειας. Πιστεύω πως οι παιδαγωγοί μας, αλλά και όλοι οι εργαζόμενοι στους παιδικούς σταθμούς, δίνουν το καλύτερο εαυτό τους, παραμερίζοντας τη φθορά και την πίεση της δικής τους καθημερινότητας. Και τους ευχαριστούμε για αυτό. Ιδιαίτερα θα ήθελα να ευχαριστήσω δημόσια την Διευθύντρια του Νομικού Προσώπου και Παιδαγωγό, κυρία Βασιλική Κασουμάνη, της οποίας η πείρα και το αμέριστο ενδιαφέρον προάγουν στη λειτουργία των παιδικών σταθμών και ισορροπούν την παιδική ψυχή, βάζοντας και στη διαδικασία της συλλογικότητας και της εκπαίδευσης. Τελειώνοντας, εύχομαι το βρέφος της Βηθλεέμ να φέρει σε όλους υγεία, ευτυχία και αγάπη. Και σε εσάς, αγαπημένα μου παιδιά, εύχομαι ο μικρός Χριστούλης να είναι πάντα σύντροφός σας και οδηγός σε κάθε βήμα της ζωής σας. Καλά Χριστούγεννα και φωτισμένο το νέο έτος. Μέσα από τις αγνές παιδικές ψυχές. Γιορτές χαράς μας ήρθανε. Ένας σωτήρας γεννιέται και φέρνει στον κόσμο το φως, τη χαρά και την αλήθεια, την ελπίδα και το θάρρος. Ας αφήσουμε τη φαντασία μας να τρέξει πέρα εκεί στα βουνά τα ιερά, στα άγια μέλη της Βηθλεέμ, εκεί που ψεύγουν οι άγγελοι από τα ουράνια θεία μέλη στο σωτήρα Οσανά. Είναι νύχτα του Δεκέμβρη. Ένα πρωτόφαντο αστέρι ρίχνει τις ακτίνες του και κάνει τον τόπο να λάμπει παράξενα. Φωνές γλυκές και ουράνιες ακούγονται. Ψαλμωδίες και ύμνοι γλυκαίνουν την ατμόσφαιρα. Σε μια σφυλιά γεννιέται ο Γιος του Θεού, ο Σωτήρας του κόσμου. Αυτή η σφυλιά, η απλή και συνηθισμένη, έγινε η μεγάλη αγκαλιά που δέχτηκε στοργικά το θείο βρέφος, το Σωτήρα της Οικουμένης. Ο μικρός Χριστός έγινε το ζωντανό παράδειγμα της απλότητας και της καλοσύνης. Ας οδηγηθούμε λοιπόν σήμερα μαζί με τους μάγους στη φτωχική σφυλιά και ας προσκυνήσουμε ταπεινά μαζί με τους βοσκούς στο θείο βρέφος. Ο δρόμος των αντιπόρων της Ανατολής
ας γίνει και δικός μας οδηγός για μια ζωή χαρούμενη, ειρηνική και ευτυχισμένη.